Συμβιβασμού, επώδυνου, τα έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές που υπήρξε το καλοκαίρι του 2015, να μπορέσουμε, παρά τις αντιφατικές επιλογές που μας επιβάλλονται, να ανοίξουμε το δρόμο για την άλλη πολιτική. Αυτό είναι το δικό μας στοίχημα. Ναι, γι' αυτό και ποτέ, επιτρέψτε μου, εμείς δεν διεκδικήσαμε την πατρότητα αυτού του προγράμματος. Λοιπόν, σε αντίθεση με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που είπαν ότι αυτό είναι το πρόγραμμα. Και πάμε γρηγορότερα κλπ. Εγώ αναρωτιέμαι το εξής. Λέτε λοιπόν παράλληλο πρόγραμμα ή εν πάση περιπτώσει να δούμε πώς θα περπατήσει αυτό το πρόγραμμα. Και πάμε στη ΔΕΣΠΑ. Δηλαδή πάμε σε ζητήματα τα οποία βλέπετε ότι από τη μια μεριά χρειάζεται να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις, σε ιδιωτικοποιήσεις, να προχωρήσουμε σε τομείς της οικονομίας, να έρθουν επενδύσεις κλπ. Και μετά βλέπουμε ότι μια σειρά από αυτές η κυβέρνηση λέει για αιμονές δικές σας. Η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση. Τι εννοείται? Λέει λοιπόν η αντιπολίτευση ότι οι αιμονές, ας πούμε, καταγωγής, πώς το λένε, ιδεολογήματα κλπ. Σας οδηγούν σε καταστροφή. Σε τι θα έλεγα ότι είναι η μεγαλύτερη αντιεπενδυτική θέση και στάση να υπερασπίζεται κανείς τα επιχειρήματα της αζέρικης σοκάρ στην περίπτωση της ιδιωτικοποίησης του ΔΕΣΦΑ. Και να εξηγήσω τι εννοώ. Να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα πέρα από συνθήματα. Ήταν μια ιδιωτικοποίηση που αφορούσε τον διαχειριστή φυσικού αερίου, η οποία ξεκίνησε το 2012 και ολοκληρώθηκε το 2013. Αυτός που έδωσε το μεγαλύτερο τίμημα ήταν η Αζέρικη Σοκάρ, εταιρεία παραγωγής φυσικού αερίου. Και ενώ ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε το 2013, έρχεται η Κομισιόν και λέει ότι κύριε, τη στιγμή που παράγεται φυσικό αέριο, δεν μπορείτε να κατέχετε με βάση το ενωσιακό δίκαιο και τη διαχείριση των δικτύων μεταφοράς του φυσικού αερίου. Άρα, δεν θα πάρετε το 66%, θα πάρετε το 49% και προσέξτε, έχει μεγάλη σημασία αυτό, δεν θα έχετε και δικαιώματα στη διοίκηση της εταιρείας, στο management. Έκτοτε ήταν υποχρεωμένη η αζέρικη εταιρεία, η Σοκάρ, να βρει έναν άλλον αγοραστή που θα αγόραζε από το 66% που είχε κερδίσει εκείνη, αλλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ αυτό. Το ποσοστό που θα τη φτάσει στο 40%. Τουλάχιστον στο 49%. Αυτό. Καταλαβαίνετε ότι εμείς το βρήκαμε. Δεν το σχεδιάσαμε. Δεν προχώρησε αυτή η ιστορία μέχρι που εκδηλώθηκε ένα ιταλικό ενδιαφέρον από την ΣΝΑΜ. Άλλος διαχειριστής δικτύων, ο Ιταλός διαχειριστής δικτύων, όπου θα αγόραζε τουλάχιστον το 17%. Αλλά επαναλαμβάνω, οι Αζέροι δεν θα είχαν πλέον συμμετοχή στο management, θα ήταν παθητικοί αγοραστές, μέτοχοι. Έκτοτε, η αζέρικη οικονομία δέχτηκε ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, διότι υποτιμήθηκε το νόμισμά της κατά 50%. Άρα, αντιλαμβάνεστε και το τίμημα που θα έδινε για την εξαγορά του 60%. Και αυτό. Έτσι, και αυτό ακριβώς. Ναι. Και αρχίσανε πια να υπάρχουν δεύτερες σκέψεις. Στο μεσοδιάστημα, και ιδιαίτερα πέρυσι το καλοκαίρι, όταν ήμουνα στο Υπουργείο Ενέργειας, σε συνεννόηση πάντοτε με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία είναι η ανεξάρτητη εκείνη η αρχή η οποία έχει την ευθύνη της διαμόρφωσης της τιμολογιακής πολιτικής, εντοπίσαμε κάποια πράγματα που είχαν γίνει. Πρώτα απ' όλα, ότι παράνομα είχαν ενσωματωθεί στην αξία του ΔΕΣΦΑ από την κυβέρνηση του Σαμαρά 200 εκατομμύρια ευρώ που ήταν ενισχύσεις της μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων και με συμμετοχή του δημοσίου. Άρα έπρεπε να αφαιρεθούν. Γιατί είχε γίνει αυτό? Διότι ο κανονισμός διαμόρφωσης των τιμών για τα τέλη χρήσης του δικτύου υπολογίζεται με βάση κάποιες παραμέτρους. Κάποιες από αυτές είναι η αξία της εταιρείας. Έλαντε όμως που η αξία της εταιρείας είχε φουσκώσει θέλοντας η κυβέρνηση Σαμαρά να κάνει ένα δώρο στους Αζέρους πριν τον διαγωνισμό κατά 200 εκατομμύρια. Τα αφαιρέσαμε και επαναδιατυπώσαμε τον κανονισμό διαμόρφωσης των τιμών έτσι ώστε να αποφύγουμε κάτι το οποίο θα ήταν εγκληματικό και υπονομευτικό για τις επενδύσεις που λειτουργούν, που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα για την βιομηχανική παραγωγή, που έδινε τη δυνατότητα στον μελλοντικό αγοραστή να αυξήσει τις τιμές κατά 68%. Αυτό δεν είχε να κάνει με τους όρους του διαγωνισμού. Μάλιστα. Ο διαγωνισμός δεν λέει πώς θα διαμορφώνονται οι τιμές. Αυτό είναι ευθύνη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Πετύχαμε λοιπόν το να μειώσουμε αυτή την δυνατότητα που είχε ο οποιοσδήποτε αγοραστής. Μάλιστα. Από αυτό η αζέρικη εταιρεία πιάστηκε και άρχισε ένα διάλογο ζητώντας, προσέξτε να δείτε τι, να μειώσει το τίμημα του διαγωνισμού, να μην πει 400 εκατομμύρια. Ναι. Παράνομο. Ναι. Δεύτερον, και θα σας πω κάτι το οποίο το έχω πει στη Βουλή, δεν δόθηκε πολύ μεγάλη σημασία. Σε συνεννοήσεις που είχαμε μαζί τους, ήρθαν και μου είπαν ότι η αποπληρωμή του τιμήματος να γίνει
από το ταμείο της ίδιας της εταιρείας. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Έρχομαι δηλαδή να αγοράσω κάτι και παίρνω το ταμείο για να ξοφλήσω αυτά που έχω ως υποψήφιος αγοραστής. Που σημαίνει ότι θα υπολογίζει σε μεγάλα κέρδη. Άρα λοιπόν, όλα αυτά που ακούγονται για νέες θέσεις εργασίας, για νέες επενδύσεις εκ μέρους της ΟΚΑΡ δεν υπήρχαν και είναι πραγματικά εγκληματικό, αντιεπενδυτικό, ενάντια στα συμφέροντα της ελληνικής βιομηχανικής παραγωγής, η θέση της Νέας Δημοκρατίας, όπου δεν ξέρω για ποιους λόγους, δεν ξέρω τι είδους κοινά συμφέροντα συνδέουν τη ΣΟΚΑΡ με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, υπερασπίζεται μια τέτοιου είδους στάση εκ μέρους των Αζέρων. Τα λεφτά αυτά βεβαίως θα πρέπει να τα δώσουμε, τα έχουμε βάλει, έτσι. Αυτό το τίμημα. Δεν είναι το σύνολο καταρχήν του τραπεζιού. Να μην απαντήσετε όμως τώρα. Είναι 188. Και αυτά υπολογίζονται συνέχεια από το 2013, δεν τα έχουμε πάρει και δεν θα επειδή τα πάρουμε. Επειδή πρέπει να πάμε δελτίο ειδήσεων, ήδη έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο. Σε πολύ λίγο θα δώσετε τη συνέχεια των απαντήσεων.